Αλέξανδρος. Το παρουτοκαπνισμένο ελληνικό καράβι που έφτασε πρώτο στην Αμερική. Ανάγνωση Λαζαρίδη Ιωάννα. Είναι τα ποντ του Pro News. Ζηλεύοντας ίσως την δόξα του Μεγάλου Αλεξάνδρου που έφτασε μέχρι τα βάθη της Ανατολής, το συνονόματο του πλοίο, πολλούς αιώνες αργότερα βέβαια, τράβηξε προς την αντίθετη κατεύθυνση και έγινε το 1835 το πρώτο καράβι με ελληνική σημαία που έδεσε σε λιμάνι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η ελληνική ναυσιπλοεία είναι γεμάτη από ένδοξες σελίδες και πλήθος καραβιών που έγραψαν ιστορία στο πέρασμα του χρόνου. Οι Έλληνε έμαθαν να δαμάζουν τα κύματα από την αρχαιότητα κιόλα και για να το καταφέρουν αυτό έφτιαξαν καράβια ικανά να τα απεξέλθουν σχεδόν σε κάθε συνθήκη. Το Αλέξανδρος ήταν ένα τέτοιο σκαρί. Ένα μπρίκι 300 τόνων το οποίο ναυπηγήθηκε σε καρνάγιο τη Σύρου το 1818 με πρώτο ιδιοκτήτη τον ψαριανό Νικολή Χατζή Αλεξανδρή ο οποίος ήταν και ο περήφανος κυβερνήτης του μέχρι το 1821 όταν και ξέσπασε η Επανάσταση εναντίον των Οθωμανών. Τότε ήταν που το μήκο 27 πύχεων πλοίο εξοπλίστηκε με 12 κανόνια και άρχισε να συμμετέχει σχεδόν σε κάθε επιχείρηση των πρώτων χρόνων του απελευθερωτικού αγώνα γράφοντας έτσι ιστορία που του χάρισαν μια θρηλυκή θέση στις διηγήσεις των Ελλήνων. Άφησε πίσω του το εμπορικό του παρελθόν και με νέο καπετάνιο, τον 24χρονο Ιωάννη Χατζή Αλεξανδρή, αφού ο πατέρα του πλέον είχε ασχοληθεί με το πολιτικό σκέλο του αγώνα, το κατασκευασμένο από ξύλο πεύκου μπρίκι μετατράπηκε σε πολεμικό. Το τεράστιο πλεονέκτημά του ήταν η ταχύτητά του. Ένα προσόν που συνδυασμένο με τη γερή κατασκευή του και το μέγεθός του το έκανε ιδανικό για επιχειρήσεις συγκεκριμένου τύπου, ειδικά τη μεταφορά των προσώπων. Πραγματικά, κάθε μεγάλο ναυτικό γεγονό τη εποχή είναι με κάποιο τρόπο συνδεδεμένο με το Αλέξανδρο. Από την επιχείρηση κατάληψη τη Ακρόπολη των Αθηνών, όταν αποβίβασε κάτω από την μύτη των δυνάμεων του Σουλτάνου 500 μαχητέ, μέχρι την επίθεση στο Χαϊδάρι που εκεί μετέφερε όπλα και στρατιώτε που έκριναν την μάχη, αλλά και την διάσωση σχεδόν 900 ανθρώπων, κυρίω γυναικόπαιδων, σώζοντα τα από το φρούριο των Αθηνών. Και όλα αυτά, αλλά και πολλά περισσότερα, τα ανδραγαθήματα καταγράφονται μέσα σε διάστημα μόλις μηνών ή ακόμη και εβδομάδων το 1826. Γεγονός που μαρτυρά ότι ανάμεσα στα άλλα πλεονεκτήματά του ήταν και η ασύγκριτη αντοχή του. Μετά από κάθε επιχείρηση, ο Αλέξανδρος ήταν αμέσως έτοιμος και αξιόμαχος για την επόμενη χάρη και στις επιτυχίες του συγκεκριμένου καραβιού και του πληρώματός του, αλλά και πολλών άλλων σε θάλασσα και στεριά, όπως γνωρίζουμε όλοι οι Έλληνες κέρδισαν την ανεξαρτησία τους και μερικά χρόνια αργότερα το πρώτο σύγχρονο ελληνικό κράτος ήταν γεγονός. Πλέον οι ανάγκες είχαν αλλάξει, όπως και οι προτεραιότητες των πλειοκτητών. Το δοξασμένο μέσα στις μάχες Μπρίκη έπρεπε πια να αποστρατευτεί χωρί όμω αυτό να σημαίνει ότι ένα τέτοιο κόσμημα τη ναυσιπλοεία θα έμενε και ανεκμετάλλευτο. Στην Ερμούπολη, οι Συριανοί προτάσουν και πάλι το εμπορικό του δαιμόνιο και δίχως την κυδαιμονία των Τούρκων αρχίζουν να σκέφτονται τρόπου για να αυξήσουν τι δουλειέ του. Και απόλυτη πρόκληση για αυτού του ικανού και τετραπέρα του συμπατριώτε μα ήταν μία. Ο νέος κόσμος. Η Αμερική. Βέβαια εκείνη την εποχή ένα υπερατλαντικό ταξίδι μόνο εύκολη υπόθεση δεν ήταν. Για να έχει οποιαδήποτε πιθανότητα επιτυχία σε ένα τέτοιο εγχείρημα χρειαζόταν το καλύτερο δυνατό καράβι. Και αυτό δεν ήταν άλλο από το Αλέξανδρος. Ο έμπορος Ράλις έκανε την πρόταση στον Αλεξανδρή και κάπως έτσι στις 4 Ιουνίου του 1835... Ο καραβοκύρις έδωσε την εντολή να λύσουν τα σκηνιά και να πλέψουν προ τη Βοστόνη με το αμπάρι γεμάτο από κορινθιακή σταφίδα, λάδι και κρασί. Μετά από 26 μέρε, στι 30 Ιουνίου, πέρναγε τα στενά του Γιβραλτάρ και αντίκριζε τον Αχανή Ατλαντικό ωκεανό. Δαμάζοντα τα κύματα, χρειάστηκε σχεδόν 1,5 μήνα για να τον διασχίσει και τελικά στι 14 Αυγούστου. Μετά από περίπου ταξίδι 65 ημερών, έδεσε στη Βοστόνη. Έτσι, έγινε το πρώτο ελληνικό καράβι που έφτανε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μεταφέροντας εκτός από προϊόντα και πέντε ελληνόπουλα που είχε στείλει η Αμερικανική Αποστολή Αθηνών για σπουδές. Μετά από έξι εβδομάδες, πήρε τον δρόμο της επιστροφής, ενώ αργότερα θα έκανε την ίδια ρότα άλλη μία φορά προσθέτοντας έτσι κι άλλα παράσημα στο βιογραφικό του. Παρά την τρομερή και φοβερή ιστορία του πάντως ο Αλέξανδρος δεν έμελε να έχει καλό τέλος. Η νύχτα της 11 η Ιανουαρίου 1838 αποδείκτηκε μοιραία. Δεμένο στη Σύρο και φορτωμένο με έφλεκτες ύλες όπως ρετσίνι και βαφές για τα τοπικά βυρσοδεψία, έγινε έρμεο της απροσεξίας ενός ναύτη που κατά λάθο έβαλε φωτιά. Λόγω των υλικών που υπήρχαν σε αυτό δεν άργησε να λαμπαδιάσει. Έντρομοι κάτοικοι και πληρώματα άλλων πλοίων προσπάθησαν να περιορίσουν τη ζημιά, αλλά δυστυχώς ήταν αργά. Τότε ανέλαβε δράση ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Κανάρης που μη διαβλέποντας άλλη λύση, αποφασίζει να το βυθίσει με κανονιοβολισμούς ώστε να μην μεταδοθεί η φωτιά σε άλλα κοντινά πλοία. Όμως ένα τέτοιο πλοίο που είχε αντέξει τόσες και τόσες μάχες αλλά και δύο υπερατλαντικά ταξίδια δεν θα παρέδιδε τόσο εύκολα το πνεύμα του. Αποδείχτηκε αβήθιστο μέχρι το τέλος και ο Κανάρης διέταξε να το μετακινήσουν στα ανοιχτά και να το αφήσουν να καεί. Πώς και τελικά έγινε. Έχοντας έτσι ένα απρόσμενο αλλά και άδοξο τέλος εντελώς διαφορετικό από αυτό που θα άξιζε με βάση τα όσα είχε καταγράψει. Είναι τα Pod Radio του Pro News.